Χορηγός της εκπομπής, Γαλακτερός Event Production. Σας καλωσορίζουμε για ακόμη μια φορά στην εκπομπή Eventful Ideas. Μετράμε αντίστροφα για να τελειώσει αυτή εδώ η σεζόν και να έρθει ο Σεπτέμβρης με πολλά και περισσότερα θέματα, αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, γι' αυτό πάμε να δούμε τι έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Δείτε αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Eventful Ideas. Το First Time Mommy είναι εθισμός. Σας παρουσιάζουμε τα πιο πρωτότυπα σχέδια του αγαπημένου μας e-shop για μαμάδες νυν αλλά και μέλουσες, για μωράκια αλλά και παιδάκια. Σχέδια σε ρούχα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Το Concept Ideas αυτή τη φορά κάνει το γύρο του κόσμου με κατασκευές και σετ βάπτισης από την Ελίστη, το inbomboniera.gr και το Τρίγωνο. Σας έχουμε την καλύτερη πρόταση για γλυκό. Βρεθήκαμε σε πραγματική βάπτιση και είδαμε πως το καροτσάκι παγωτού από το ζαχαροπλαστείο Τόλης κλέβει τις εντυπώσεις, τόσο με την απίθανη γεύση του, όσο και με την καταπληκτική του παρουσία στην εκκλησία. Όσο για το do-it-yourself, η Μαρία και η Όλγα από το Ζαχαρόπολης μας δείχνουν πώς μπορούμε να στολίσουμε μία τούρτα, cupcakes αλλά και cake pops με απίθανα ζαχαρωτά στοιχεία. Μόνο στο Eventful TV. First Time Mommy είναι εθισμός. Το αγαπημένο μας e-shop έχει τα πιο έξυπνα ρούχα και αξεσουάρ για μαμάδες, νυν αλλά και μέλουσες, για μπαμπάδες και φυσικά για βρέφη και παιδάκια. Από τον Απρίλιο του 2010 που ξεκίνησε το First Time Mommy, έχει αποκτήσει πολλούς πιστούς πελάτες και φίλους, καθώς η εταιρεία δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό που υπήρχε στο κομμάτι της εγκυμοσύνης και των πρώτων σταδίων του μωρού, σε προϊόντα customize με έξυπνα λογότυπα και πρωτότυπα σχέδια. Το First Time Mommy συντροφεύει τις μαμάδες και τους μπαμπάδες από την περίοδο της εγκυμοσύνης έως και τα πρώτα 2 χρόνια του παιδιού. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ανακαλύψει το First Time Mommy και να μην το έχει αγαπήσει. Ο λόγος είναι απλό. Με βασικό συστατικό το χιούμορ, τα ρούχα της μαμάς, του μπαμπά αλλά και του μωρού ξεχωρίζουν για τα χαριτωμένα και πολύ γλυκά τους λογότυπα. Τι μπορεί να βρει κανείς στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα? Ρούχα εγκυμοσύνης, t-shirts για γυναίκες, άνδρες αλλά και μωρά, πιπίλες, πολύ όμορφες πιπίλες, ζυπουνάκια, ρουχαλάκια, σκουφάκια, αξεσουάρ για μαμάδες, αλλά και νονές. Όλα με έξυπνα λογότυπα και σχέδια. Η ομάδα του First Time Mommy δημιούργησε το e-shop θέλοντας να ομορφύνει και να διευκολύνει τις γυναίκες που περνούν αυτήν την τόσο σημαντική φάση της ζωής τους και έτσι δημιούργησε ευέλικτα και ευκολοφόρετα ρούχα εγκυμοσύνης. Είναι μια ιδέα που προέκυψε από την ανάγκη των γυναικών, από την επιθυμία τους να είναι όμορφες και κομψές και σε αυτούς τους μήνες, αλλά και τον πρώτο καιρό με το μωράκι τους. Αλλά το First Time Mommy δεν έμεινε μόνο εκεί. Σκέφτηκε και τον περήφανο μπαμπά, που συνήθως είναι λιγάκι στο περιθώριο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Έφτιαξε λοιπόν t-shirts με τα οποία μπορεί και εκείνος να συμμετέχει στην πιο όμορφη στιγμή της οικογένειάς του. Στο www.firsttimemommy.gr μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να γίνετε η πιο trendy μαμά, θεία, φίλη και νονά. Γιατί τα δώρα στις μέρες μας δεν χρειάζεται να είναι ακριβά, αλλά πρωτότυπα και με πολύ χιούμορ. Τα προϊόντα που απευθύνονται στα μωρά έχουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ασφαλείας και αναγράφονται χωριστά σε κάθε προϊόν. Ένα κλικ στο www.firsttimemommy.gr
θα σας κολλήσει. Γιατί οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, αλλά και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε κάθε φάση της ζωής τους να είναι πολύ ξεχωριστοί. Το σημερινό concept ideas, όπως βλέπετε, έχει χρώμα και ένα θέμα αγαπημένο ειδικά για τις μαμάδες που έχουν αγοράκια. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι ο γύρος του κόσμου και συγκεκριμένα τα μεταφορικά μέσα και τα ζωάκια που χρησιμοποίησε ο Φιλέας Φονκ για να κάνει αυτό το ταξίδι του γύρω από τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν σήμερα αγαπημένες επιχειρήσεις εδώ στο concept ideas, όπου η κάθε μία ξεχωριστά μας δίνει τη δική της πρόταση για το σημερινό μας θέμα. Ξεκινάμε λοιπόν με το inbombonera.gr, το αγαπημένο μας inbombonera.gr και τον αξιαγάπητο Βαγγέλη Πίτσαρη, ο οποίος έχει ένα κατάστημα αλλά και e-shop, δηλαδή μπορείτε και να πάτε στο κατάστημα να προμηθευτείτε όλα αυτά που θα δείτε σήμερα εδώ, αλλά μπορείτε να τα παραγγείλετε και μέσω ίντερνετ, μέσω του e-shop. Τα αερόστατα σήμερα δίνουν και παίρνουν στο inbombonera. Όπως βλέπετε, έχουμε κουτιά, μπομπονιέρες, προσκλητήριο, αυτές οι υπέροχες μπομπονιέρες κρεμαστές. Θα τις παρουσιάσω μία-μία ξεχωριστά, γιατί κάθε μία έχει κάτι διαφορετικό. Το δεντράκι μας εδώ το στολίζουν διάφορες μπομπονιέρες κρεμαστές. Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε με βάση το αερόστατο μεταλλικά στοιχεία που κρέμονται ή σε ένα τουλάκι μπορείτε να βάλετε τα κουφέτα. Μπορείτε να φτιάξετε πύληνα, πολύ ωραία διακοσμητικά που μετά μένουν στο δωμάτιο, πύληνες μπομπονιέρες με βάση το αερόστατο. Κρεμαστές, που και αυτές με το φίλντισι και το μπρελοκάκι μένουν σε όλους τους καλεσμένους μας. Το χάρτινο αερόστατο, που σε ό,τι χρώμα θέλετε μπορείτε να το επιλέξετε, στολίζει μετά το δωμάτιο του παιδιού, γίνεται φωτιστικό, γίνεται σκέτο διακοσμητικό, γίνεται ό,τι εσείς θέλετε. Μπορείτε να τα δείτε σε διάφορα μεγέθη και διάφορα χρώματα, που ανάλογα με το τι θα επιλέξετε μπορείτε να στολίσετε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της βάπτισης. Το ξύλινο κουτί μας, το κουτί δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα το ξύλινο, που με το ανάλογο μοτίφ στολίζουμε και στα χρώματα φυσικά το κουτί της βάπτισης. Μπορείτε να επιλέξετε σε ημερολόγια και το μπουκαλάκι για το λάδι. Στο ίδιο θέμα οι πετσέτες μας και τα λαδοσέτ. Και μπροστά μου έχω το βιβλίο των ευχών. Επιλέγετε ό,τι χρώμα και ό,τι μέγεθος βιβλίου ευχών θέλετε και ανάλογα με το θέμα, στην προκειμένη το αερόστατο, κολλάμε πάνω σε χρώματα και σε σχέδια που μας αρέσει και ζωγραφίζουμε το όνομα του μωρού. Δεν είναι πολύ όμορφο? Το ροζάκι μας εδώ το έχουμε κολλήσει, έχουμε βάλει και τα γκλίτερ έτσι γιατί είναι πιο κοριτσίστικο. Το προσκλητήριο, το οποίο είναι για κοριτσάκι, μπορεί να γίνει και για αγοράκι. Και όλες οι μπομπονιέρες που βλέπετε μπορούν να δεθούν με ένα τουλάκι και κορδέλες. Επειδή είναι πιο όμορφα να είναι στολισμένες στο τραπέζι, καλό θα είναι να μην είναι κρεμαστές, να είναι με ένα τουλάκι και τα κουφέτα μας. Μπορείτε γενικά να κάνετε ό,τι θέλετε σε αυτό το θέμα, γιατί τόσο τα μοτίφ όσο και τα χρώματα αναδεικνύουν το να κάνετε πολλά πράγματα. Και αυτό εδώ το προσκλητήριο είναι πολύ διαφορετικό, το βλέπετε. Είναι ένα προσκλητήριο σε plexiglass, έχουν τυπώσει το χάρτινο προσκλητήριο και το έχουν δέσει με πολύ ωραία στοιχεία φίλντιση, κορδέλες, χαντρούλες, πέρλες, οτιδήποτε κάνει το λαμπύρισμα και φυσικά αυτό δεν ανοίγει. Αυτό που το έχετε για διακόσμηση μετά
ό,τι πιο όμορφο μπορείτε να πάρετε από τους γονείς του μωρού. Πριν περάσω στα επόμενα, δεν θέλω να ξεχάσουμε την πολύ εντυπωσιακή και όμορφη λαμπάδα. Όπως και την προηγούμενη φορά που είχαμε φιλοξενήσει το In Bombonera εδώ στο Concept Ideas, έχουμε ξύλινα μεγάλα στοιχεία, τα οποία μετά τη βάφτιση μας βοηθούν να τα κάνουμε μια πολύ όμορφη διακόσμηση στο δωμάτιο του παιδιού μας. Περνώντας παρακάτω, θέλω να κάνω μια μικρή στάση στα μπισκότα που βλέπετε μπροστά, γιατί είναι μπισκότα που φτιάξαμε εμείς. Δεν τα έχει φτιάξει κάποιο κατάστημα, δεν τα έχει φτιάξει κάποιος επιχειρηματίας. Όμως, εάν δεν θέλετε να ξοδέψετε πολλά χρήματα στο να αγοράσετε από κάποιο κατάστημα μπισκότα, cupcakes και όλα αυτά τα γλυκίσματα, μπορείτε να πάτε στο Ζαχαρόπολης, το αγαπημένο μας καινούριο, ολοκένουριο Ζαχαρόπολης που βρίσκεται στο Ήλιον, και να προμηθευτείτε αυτά εδώ τα κουπάτς, τα οποία μπορεί να είναι τρενάκι, μπορεί να είναι αεροπλανάκι, μπορεί να είναι ζωάκια. Και φτιάχνοντας ένα μπισκότο της αρεσκίας σας, στη γεύση και στο μέγεθος που θέλετε, μπορείτε να το στολίσετε με τη ζαχαρόπαστα, με όλα αυτά τα σχέδια που μπορείτε να βρείτε. Κάνετε ένα απίστευτα ωραίο γλυκό, το οποίο συνοδεύει την μπομπονιέρα και έτσι κάνει λίγο πιο γλυκιά και νόστιμη τη βάφτιση του παιδιού σας. Επόμενη πρόταση. Αυτά εδώ τα κουτιά που βλέπετε, δεν θα μπορούσαμε να τα προμηθευτούμε από άλλον κατασκευαστή πέρα από τον κύριο Αριστίδη Μάστορη. Και αυτό το λέμε γιατί ο κύριος Μάστορης έχει το τρίγωνο, πολύ γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο της χοντρικής, γιατί είναι μια επιχείρηση η οποία κατασκευάζει από την πρώτη ύλη όλα τα ξύλινα στοιχεία και όχι μόνο που βλέπετε στην αγορά. Μιλάμε για πρώτες ύλες, μιλάμε για τον κύριο κατασκευαστή των ξύλινων αντικειμένων που βλέπετε στην αγορά και μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά σχεδόν σε όλα τα καταστήματα ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το τρίγωνο έχουμε πάρει ποδηλατάκι, έχουμε πάρει αερόστατο, έχουμε πάρει τρενάκι, αεροπλανάκι, πιο μεγάλο τρενάκι και φυσικά τα ολοκένουργια κουτιά που θα βρείτε στην αγορά, τα οποία είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το ξαναλέω, είναι ό,τι καινούργιο και ό,τι πιο πρωτοποριακό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οι περισσότεροι τα αφήνουν και έτσι, το χρώμα δηλαδή το αφήνουν έτσι, δεν το πειράζουν, γιατί από μόνο του κάνει ωραία νερά του καφέ και του μπέζ, που με στοιχεία και με κορδέλες, με μοτίφ και ό,τι άλλο βρουν στην αγορά, το δένουν καταπληκτικά. Θυμηθείτε ότι αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην αγορά, σε συνεργαζόμενα καταστήματα και μην ξεχνάτε ότι τα σχέδια γίνονται κατόπιν δικής σας παραγγελίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αριστίδη Μάστορη και το τρίγωνο και περνάμε στην Ελίστη. Ποια είναι η Ελίστη, μόλις τώρα θα σας την παρουσιάσω. Είναι από τα πιο γνωστά καταστήματα ειδών γάμου και βάπτισης στην Ίκαια. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορείτε να βρείτε εκεί, και γάμου και βάπτισης. Η γλυκύτατη Ευαγγελία και η επίσης γλυκύτατη Σταυρούλα έχουν καταπληκτικές ιδέες που με βάση το δικό σας θέμα το υλοποιούν. Και πάμε στο σημερινό μας θέμα που είναι ο γύρος του κόσμου και συγκεκριμένα τα αυτοκινητάκια. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο, καταπληκτικό σύνολο για αγοράκι, αξιοζήλευτο πραγματικά. Όσες μαμάδες έχετε αγοράκι, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για καλοκαίρι. Στο ίδιο ύφος, στο μπλε σκούρο και λευκό, κυμαίνονται και τα λαδόπανοι, οι πετσέτες και γενικότερα όλο το λαδοσετ. Το κουτί μας το ξύλινο, τι όμορφο κουτάκι, απίθανο, μικρό και ό,τι πρέπει για κουτάκι. Πολλές μαμάδες σκέφτονται ότι κουτί, γιατί να πάρω ένα μεγάλο κουτί, τι θα το κάνω. Γενικά τα ξύλινα κουτιά, σίγουρα κάτι θα βρείτε να τα κάνετε. Είτε σας αρέσει το πιο μεγάλο, είτε σας αρέσει το πιο μικρό, ένα ξύλινο κουτί, μετά και βάφετε και στολίζετε και το κάνετε ό,τι θέλετε. Το μπουκαλάκι μας για το λάδι, τα υπέροχα στολισμένα κεράκια,
τα παπουτσάκια μας τα καταπληκτικά. Και αυτά τελευταία λέξη της μόδας. Σε μπομπονιέρες επιλέξαμε να κρατήσουμε από την ελίστη τα αυτοκινητάκια, τα οποία παίζουν και σε πιο σοβαρό ύφος, που είναι λίγο πιο μικρά και είναι τύπου αντίκας, αλλά και λίγο πιο παιχνιδιάρικα, με χρώμα, εντάξει, για να θυμίζουν και πραγματικά λίγο παιδικό αυτοκινητάκι, τα οποία όμως αυτά είναι και μικροί κουμπαράδες. Μην ξεχάσω να σας παρουσιάσω τα ιδιαίτερα μαρτυρικά, που η ελίστη τα φτιάχνει στο χέρι όλα ένα-ένα, και την πολύ ωραία λαμπάδα, πάλι με το μοτίφ που έχετε επιλέξει, το ξύλινο πρέπει να σας πω μοτίφ, το οποίο ζωγραφίζεται, μπαίνει ύφασμα, ό,τι θέλετε μπορείτε να το κάνετε το μοτίφ, και με τις ανάλογες κορδέλες μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο σύνολο, το οποίο μετά, όπως έχουμε πει, δεν το πετάμε, το έχουμε στο λίδι. Τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή για τις βαπτίσεις και νομίζω ότι αυτό το θέμα για μαμάδες που έχουν αγοράκια είναι το καλύτερο. Όλα αυτά αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε στο ειδικό ρεπορτάζ αγοράς στη στήλη Concept Ideas. Παγωτό. Η καλύτερη πρόταση για γλυκό το καλοκαίρι, η πιο τολμηρή πρόκληση για επιδόρπιο το χειμώνα. Όπως και να έχει πάντως, το παγωτό είναι το μοναδικό γλυκό στο οποίο δεν αντιστέκεται κανείς. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτό το γλύκισμα κλέβει πάντα τις εντυπώσεις. Λέγατε λοιπόν αν προσφέρατε στη βάπτιση του παιδιού σας, αντί για το καθιερωμένο γλυκό, ένα λαχταριστό παγωτό με τις γεύσεις της αρεσκίας σας και μπόλικο σιρόπι. Βρεθήκαμε στο ζαχαροπλαστείο Τόλης και μάθαμε για το εντυπωσιακό καροτσάκι παγωτού που έχει γίνει ανάρπαστο. ...33 χρόνια τώρα, το ζαχαροπλαστείο Τόλης στη Νίκαια πρωτοπορεί στην καλλιτεχνική ζαχαροπλαστική. Στο κατάστημα θα βρείτε γλυκούς πειρασμούς και γλυκίσματα που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Πιστέψτε μας, γιατί δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι λίγοι πελάτες που καταφθάνουν στο κατάστημα του Τόλη από τα πιο μακρινά σημεία της Αττικής, προκειμένου να γευτούν τα μοναδικά του γλυκίσματα. Σπεσιαλιτέ, προφιτερόλ, σιροπιαστά, τούρτες, παγωτό, όλα! Και επειδή βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού και οι πιο όμορφες εκδηλώσεις της ζωής μας έχουν την τιμητική τους, διαλέξαμε μέρος και ώρα συνάντησης για να δούμε ειδήσωμαση το καροτσάκι παγωτού που έχει γίνει τόσο πολύ δημοφιλές. Η κάμερα της εκπομπής Eventful Ideas βρέθηκε στα Βόρεια Προάστια σε πραγματική βάπτιση και κατέγραψε την προετοιμασία και το στήσιμο του μικρού παγωτατζίδικου και εν τέλει την απόλαυση που προσφέρει αυτή η εναλλακτική ιδέα για κέρασμα. Να είναι μια ευχάριστη έκπληξη για τα μικρά παιδιά. Δεν είναι όμως, μικροί και μεγάλοι, τώρα το καλοκαίρι, έχουν την ίδια λαχτάρα για δροσιά και γλυκό. Συνεπώς, για παγωτό. Το παγωτατζίδικο του Τόλη προσφέρει οπτική και γευστική ικανοποίηση. Στολίζει έτσι όμορφο που είναι το προάβλιο της εκκλησίας και έτσι το σκηνικό της βάπτισης παραμένει γλυκό μέχρι το τέλος, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πιστέψτε μας, ούτε εμείς αντισταθήκαμε. Φάγαμε όχι μόνο ένα, αλλά πολλά χωνάκια, καθώς αυτό το παγωτό είναι ακαταμάχητο.
Βρισκόμαστε εδώ στο Ελαιόν Loft. Δεν είμαι μόνη μου. Σήμερα έχω την καλύτερη παρέα. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη Μαρία και από την Όλγα. Τι κάνετε, κορίτσια μου? Καλά, εσύ? Με τη Μαρία ξανασυναντηθήκαμε στο Ζαχαρόπολης πριν από περίπου μία εβδομάδα και κάτι. Και ήταν το μαγαζί που με μάγεψε. Οπότε δώσαμε ένα δεύτερο ραντεβού στο δικό μας σπίτι πια εδώ, στο Ελαιόν Loft. Και ήρθε μαζί και η Όλγα για να κάνουμε τι, Μαρία μου? Σήμερα θα διακοσμήσουμε μία τούρτα με θαλασσινά στοιχεία. Πες μου κάτι, Όλγα, γιατί είναι η ειδική εδώ. Σωστά. Όλγα, αυτή η τούρτα εγώ που βλέπω εδώ, την αλήθεια θα πω, είναι μία τούρτα η οποία δεν είναι καλά στρωμένη. Δεν είναι, δηλαδή βλέπω εγώ εδώ ατέλειες. Βλέπω εδώ δεύτερη και τρίτη ζαχαρόπαστα που έπεσε πάνω. Επίτηδες τη φτιάξετε, έτσι? Ναι. Α, επίτηδες. Δεν την έχουμε φτιάξει εμείς, δεν είναι επαγγελματική. Την έχει φτιάξει μία πελάτησά μας από το Ζαχαρόπολης, η οποία φτιάχνει τούρτες. Και είναι μια απλή νοικοκυρά που ήθελε να φτιάξει μία τούρτα για το παιδί της. Δεν μπορούσε βέβαια να την κάνει επαγγελματικά, να τη στρώσει ίσια κτλ. Εμείς σήμερα θα δείξουμε λοιπόν πώς μια νοικοκυρά στο σπίτι που δεν μπορεί να φτιάξει να στρώσει καλά τη ζαχαρόπαστα, μπορεί να την καλύψει με, με τα διακοσμητικά που έχουμε εδώ. Όλες τις ατέλειες που έχει φτιάξει. Α, καλύτερα δηλαδή. Ναι. Μας έχει εξυπηρετήσει 100% στο γύρισμά μας σήμερα. Βέβαια. Α, πάρα πολύ. Ήταν πολύ εύκολο να φέρουμε μια τούρτα από ζαχαροπλαστείο η οποία θα είναι στρωμένη. Μα μου έκανε εντύπωση. Ναι. Δηλαδή, ναι. Επειδή ξέρω ότι εσάς είναι όλα τέλεια, όλα πολύ πολύ προσεγμένα, δηλαδή μέχρι και η λεπτομέρεια, δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Άρα, να. Έχουμε το σκοπό μας. Μαρία μου, πες μου λίγο πώς θα τη στολίσουμε σήμερα την τούρτα. Λοιπόν, εγώ σκεφτόμουν σήμερα καταρχήν να καλύψουμε το κάτω κομμάτι της τούρτας. Να δείξουμε πώς μπορούμε να το καλύψουμε με σαντιγί, γύρω-γύρω. Και επάνω, το πάνω μέρος πάλι, σαν να φαίνεται θάλασσα. Θα κάνουμε θάλασσα. Ναι, είμαστε στο καλοκαίρι, θα κάνουμε τη θαλασσινά. Έχουμε εδώ σήμερα, δεν μπορώ, θα σας τα δείξω από τώρα. Θα σας τα αποκαλύψω όλα τα μυστικά. Έχουμε ψαράκια, έχουμε αστερίες. Έχουμε πιο μικρούς αστερίες, κοχυλάκια, χελονίτσες που... Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο να το ετοιμάζουμε. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, ας καλύψουμε πρώτα επάνω. Τι έχεις μέσα στη σακούλα? Μαρέγκα. Ωραία. Απλά, ωραία. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε και μαρέγκα, έτσι, αν δεν θέλουμε σαν λίγο. Αν θέλουμε, βάζουμε και μαρέγκα, βέβαια. Τέλεια. Λοιπόν, λοιπόν, για πάμε να το ξεκινήσουμε. Να δημιουργείς. Καλύψαμε τις περισσότερες ατέλειες εδώ και ξεκινάμε να πάμε στο γύρω-γύρω. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω κάτι ακόμα. Πες μου. Θα πάρω το κασκάς και θα ρίξω, λέω. Πες μου τι είναι το κασκάς. Το κασκάς είναι ζάχαρη σε μπαλάκια, πολύ μικρά μπαλάκια. Και είναι ζάχαρη με χρώμα ζαχαροπλαστικής. Έτσι το ζητάμε, κασκάς. Κασκάς. Όμως ο κόσμος, εάν στο σπίτι του θέλει, μπορεί με το... να πάρει τη ζάχαρη τη λευκή, την κλασική, να βάλει μια σταγόνα χρώμα ζαχαροπλαστικής μέσα, την ανακατεύει με το χέρι. Αυτή μόλις ξεραθεί πάλι μπορεί να την ξανατρίψει και ξαναγίνεται η ζάχαρη χρωματισμένη. Χρώματα ζαχαροπλαστικής έχετε? Πάρα πολλά, όλα τα χρώματα. Ό,τι χρώμα θέλετε. Ωραία. Να ρίξω και κασκά σε δεν βαρύνω. Όχι, ρίξε, ρίξε. Ας ρίξω. Είναι θάλασσα. Τι, θάλασσα. Που είναι θάλασσα να μην ρίξουμε έτσι λίγο.
απλά, τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Mm-hmm. Όμως μας έχετε κι άλλο. Κι άλλη ιδέα. Βέβαια. Παίρνουμε την τούρτα. Και την τραβάμε μπροστά. Την τραβάμε λίγο πιο εδώ. Ωραία. Και έχω να σας παρουσιάσω για επόμενο do it yourself. Τι έχουμε εδώ, κορίτσια μου. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε pop cake. Τα pop cake ή cake pops, όπως και να το πείτε, είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Είναι το cake, το οποίο κάνουμε μπαλάκι. Σωστά. Και τις περισσότερες φορές μπαίνει σε ξυλάκι. Ναι. Δεν χρειάζεται όμως να μπει κιόλας, δεν σημαίνει ότι πάντα Όχι είναι. Όχι βέβαια, αλλά τις περισσότερες φορές είναι σε ξυλάκι. Ωραία. Το μεγάλο μου πρόβλημα εμένα, όταν φτιάχνω cake pops, είναι το ότι ναι μεν εγώ το φτιάχνω το μπαλάκι, αλλά όταν πάω να το βουτήξω στη σοκολάτα ή στο γλάσο, φεύγει από το ξυλάκι. Σωστά. Γιατί? Λοιπόν, έχει ένα μυστικό. Α, ναι. Αυτό, βέβαια. Θα σας δείξουμε έναν τρόπο πώς θα βάζετε το ξυλάκι, οπότε όταν το βουτάτε στο γλάσο ή στη σοκολάτα, να μην πέφτει το pop. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να βουτήξουμε το ξυλάκι μέσα στο γλάσο. Ωραία. Και απλά να το καρφώσουμε. Ωραία. Ο ένας τρόπος εγώ είναι αυτός. Αυτό κάνω. Λοιπόν. Αλλά μου θέλει. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος είναι να φτιάξουμε ένα χωνάκι με μαρέγκα. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα. Θα τρυπήσουμε το pop. Θα βάλουμε λίγη μαρέγκα εδώ μπροστά. Οπότε, καρφώνοντας το pop μέσα, κάνει ακριβώς εδώ μπροστά, θα στεγνώσει η μαρέγκα, οπότε θα μείνει σαν βασούλα. Α, και δεν θα είναι μόνο η σοκολάτα που Και δεν θα είναι που η σοκολάτα λιώνει και... Αυτό θα μείνει όπως είναι σαν βάση, οπότε και να το κουνάς το pop δεν πέφτει. Και να βαρύνει δεν θα πέσει. Και να βαρύνει με όσο γλάσο και να βάλεις, όσο σοκολάτα και να βάλουμε δεν πέφτει. Αυτές θέλουμε τις ιδέες, εσάς από τους επαγγελματίες. Σε 3-4 ώρες είναι έτοιμα για να τα βουτήξουμε στο γλάσο. Ωραία. Να βουτήξουμε, να δούμε. Αμέ. Πανεύκολα. Με τη βασούλα του ούτε χρειάστηκε να μα. Ούτε έπεσε ούτε. Τίποτα. Πολύ εύκολα. Το βάζουμε εδώ. Στο ποτηράκι μας. Σωμα. Και με αυτή τη διαδικασία κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Σωστά. Ό,τι σχέδια θέλουμε μπορούμε να βάλουμε πάνω. Τέλεια. Γίνονται και γάμου. Ναι. Την επόμενη φορά θα σας δείξω και γάμου. Α. Μπορούμε να το βγάλουμε με γαμπρό και νύχια πάνω. Σοβαρά μιλάς. Ναι, αμέ. Αυτό. Αυτό. Σε ξαναπερίμενε. Δεν γίνεται. Τώρα μη μου τάξεις εμένα, μη μου τάξεις. Θα βγάλουμε με γαμπρό και νύφη, για γάμους. Τέλεια. Καλά. Είδες. Πάμε τώρα στα cupcakes μας. Πολύ στα ωραία. Muffins μας. Όλα αυτά τα κεκάκια που φτιάχνουμε στο σπίτι και θέλουμε να διακοσμήσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα διακοσμούμε Μαρία και Όλγα, Όλγα και Μαρία. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να τα βουτήξουμε στο γλάσο ή στη σοκολάτα και ανάλογα επάνω να το διακοσμήσουμε. Και ο άλλος τρόπος είναι να έχουμε φτιάξει από πριν σαν καπάκι, είτε με ζαχαρόπαστα, είτε παίρνουμε έτοιμο καπάκι και βάζουμε ό,τι σχέδιο θέλουμε πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Οπότε παίρνουμε ένα κέικ, θα το διακοσμήσουμε έτσι με μικρά λουλουδάκια αυτό, με πεταλουδίτσες. Θέλετε να δείτε. Τέλος πάντων, κορίτσια, όπως σας αρέσει. Θέλετε να δείτε.
Ζαχαρόπολης βρίσκεται στο Ήλιον. Το Ζαχαρόπολης όμως έχει και e-shop που μπορείτε να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε προκειμένου να φτιάξετε τα γλυκά που εσείς θέλετε. Το e-shop είναι zacharopolis.gr, σωστά. www.zacharopolis.gr. Δείτε σχέδια, δείτε χρώματα, δείτε, πάρτε ιδέες και ή παραγγείλτε τα από το ίντερνετ, είτε φτιάξτε τα μόνοι σας, αλλά μπορείτε και να τα παραγγείλετε από έτοιμα, τη Μαρία, βέβαια, για όλες τις εκδηλώσεις της ζωής σας. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να σημειώσουμε. Πάρα πολύ. Για πες, μπορούν να πούν και στο Facebook, γιατί έχουμε έναν ωραίο διαγωνισμό που τελειώνει ναι. Τέλος του μήνα. Α, για πες. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από 20 θαλασσινά cupcake. Πάρα πολύ μας αρέσει. Οπότε μπορούν να μπουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Δηλώστε συμμετοχή, κάντε like στη σελίδα του Ζαχαρόπολη στο Facebook και δηλώστε συμμετοχή γιατί μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσει αυτά τα υπέροχα γλυκίσματα. Ευχαριστούμε πάρα εμείς πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ έχω αφήσει κι άλλο ραντεβού, έτσι. Βέβαια. Ανοιχτό. Ευχαριστούμε εμείς πάρα ευχαριστούμε. Πολύ. Να είστε καλά. Ακόμη Eventful Ideas έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις απορίες και τα σχόλιά σας στο info@eventful.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι εδώ κοντά σας, να είστε όλοι καλά!